Ισχυρό μήνυμα στήριξης της δημοκρατικής μετάβασης στην Αίγυπτο μετέφερε στη Νέα Αιγυπτιακή ηγεσία ο Υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Αβραμόπουλος, συμμετέχοντας σε ειδική αποστολή 4 Ευρωπαίων Υπουργών που συναντήθηκαν χθες στο Κάιρο με τον πρόεδρο Μορσή. Σήμερα οι 4 Υπουργοί θα ενημερώσουν το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών που συνέχεται στην Πάφο για τις επαφές που είχαν στην Αίγυπτο. Σε μια συμβολική αλλά και ουσιαστική κίνηση, 4 Υπουργοί Εξωτερικών των Ευρωπαϊκών Χωρών που βρίσκονται εκείτερα στην Αίγυπτο συναντήθηκαν χθες με τον νέο πρόεδρο της χώρας, Μοχάμεντ Μόρσι, εκφράζοντας την πλήρη στήριξη των χωρών τους αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δημοκρατική μετάβαση που πραγματοποιείται στη χώρα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν με τη νέα Αιγυπτιακή ηγεσία, η οποία φιλοδοξεί να επανακτήσει ηγετικό ρόλο στις εξελίξεις στην περιοχή, η κατάσταση στο Παλαιστινιακό αλλά και στην Συρία. Η Αίγυπτος θα διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει μελλοντικά, προκειμένου να επαναφέρει την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη συνεργασία στην περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παρούσα και όλοι, μιλώντας με μία φωνή, είμαστε αποφασισμένοι να προσφέρουμε στην Αίγυπτο τη στήριξή μας. Ο κ. Αβραμόπουλος είχε κατηδίαν συνάντηση και με τον Αιγύπτιο ομόλογο του Καμάλ Αμ, με τον οποίο ανέβησαν το ραντεβού για τη Νέα Υόρκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ενώ δόθηκε ευκαιρία και για μια ακόμη συνάντηση με τον Ιταλό Υπουργό Εξωτερικών, Τζούλιο Τσέρτσι, με αντικείμενο την ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών. Ο κ. Αβραμόπουλος και οι Υπουργοί Εξωτερικών της Κύπρου, της Μάλτας και της Ιταλίας που συμμετείχαν στην αποστολή θα ενημερώσουν σήμερα τους Ευρωπαίους ομολόγους τους στο πλαίσιο του άτυπου συμβουλίου που συνέχεται στην Πάφο για την εικόνα που αποκόμισαν σχετικά με τη στάση της Αιγύπτου στα μεγάλα ανοιχτά θέματα της Μέσης Ανατολής και των σχέσεών της με την Ευρώπη.